Είμαι ο Δημήτρης Μάρκος και σας προσκαλώ στην πιο ωραία διαδικτυακή εκδρομή. Το ταξίδι ξεκινά. Tips by Μάρκος. Γιατί όταν έχεις τα σωστά tips, περνάς καλά. Καλό μας ταξίδι! Κύθνος. Από πού θες να ξεκινήσω? Τις 100 υπέροχες παραλίες? Τα όμορφα χωριά? Τα έθιμα? Το θερμιώτικο μπάλο που δίχως άλλο είναι ο πιο έντονος των Κυκλάδων? Τα Θερμιά και οι Θερμιώτες ξεχωρίζουν, είναι μέσα στην καρδιά μου. Ξεκινήσω από το γεγονός ότι έφτασα στο νησί με ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε 3 ώρες από τον Πειραιά με το πλοίο Διονύσιο Σολωμός της Ζάντε Φέρης. Έχεις σκεφτεί σε ποιο νησί θα πας διακοπές? Φέτος ταξιδεύουμε Δυτικές Κυκλάδες με τη Ζάντε Φέρης από Πειραιά. Με άνεση, ασφάλεια και αξιοπιστία. Σε αυτές τις διακοπές ψηφίζω Διονύσιο Σολωμό. Κλείσε τα εισιτήριά σου έγκαιρα και κέρδισε έκπτωση έως 30%. Πληροφορίες στο zandeferis.gr. Η χώρα της Κύθνου, στην οποία βρισκόμαστε, είναι ένας παραδοσιακός οικισμός που διατηρεί έντονη την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Οι μικρές πλατείες, τα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια με παραδοσιακά εστιατόρια, τα ζαχαροπλαστεία, τα εμπορικά καταστήματα αλλά και τα φημισμένα μπαρ έχουν κάνει τη χώρα πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι της παραμένουν πιστοί στις παραδόσεις. Ένα μέρος που λατρεύω στην Κύθνο μου είναι η χώρα της Κύθνου. Ελάτε να σας δείξω τα πιο ωραία στέκια, όπως είναι το στέκι του Ντέτζι, τις πιο όμορφες γωνιές και τους πιο ωραίους ανθρώπους των Κυκλάδων. Πάμε να ξεναγηθούμε, πάμε να σας ξεναγήσω μάλλον, στη χώρα της Κύθνου. Πάμε! Δεν είσαι που γέλαγες χτες, μόνη σου έχεις γκρεμίσει όσα εγώ είχα χτίσει, τώρα τα χα, γιατί κλαις. Γεια σας, να είστε καλά. Αυτή είναι η Μοσχούλα που όλοι θέλατε να τη γνωρίσετε και τόση ώρα τραγουδούσε η ίδια στο μαγαζί της, σε μία από τις σπάνιες φορές που κάθεσαι. Σπάνια. Πρώτη φορά κάθεσαι στο μαγαζί σου. Ποτέ. Μη σας φαίνεται περίεργο. Πρώτη φορά κάθεται αυτή η γυναίκα στο μαγαζί της και τραγουδούσε το δικό μου πάπλωμα θέλει για 2 άτομα. Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. 7 μήνες κάνω μόνο αυτό. Μαγειρεύω, κάνω σφουγγάτα, κάνω πιπεράδα, σαλάτα, σπανάκι. Δεν κάνει σφουγγάτα, κάνει τα σφουγγάτα. Εντάξει, είπαμε ότι αυτό το πιάτο στην Κύθνο είναι must. Και η Μοσχούλα φημίζεται για τα σφουγγάτα της και για τα άλλα πιάτα της. Αλλά εγώ θα επιμείνω λίγο στο κομμάτι το προσωπικό. Πώς είναι για μια γυναίκα που πάει πολύ καλά η επιχείρησή της, που έχει προσωπική ζωή μόνο το χειμώνα, όπως εσύ ίδια είπες, να μην έχει προσωπική ζωή το υπόλοιπο του χρόνου? Πώς είναι? Τίποτα, το συνηθίζεις.
Α, το συνηθίζεις. Το συνηθίζεις και λες, αυτή είναι η δουλειά μου, θα το παλέψω, θα το δουλέψω, γιατί αν δεν δουλέψουμε το καλοκαίρι, το χειμώνα, δεν μπορούμε να ζήσουμε, οπότε τι είναι η δουλειά. Και μας ευχαριστεί κιόλας, μην νομίζεις. Δεν σου λείπει κάτι από όλη... Όχι. Τίποτα. Υπάρχει παραλία στην Κύθινο που δεν την έχεις δει? Καλέ. Εντάξει, δεν τις έχω δει τις παραλίες, αλλά δεν τις έχω απολαύσει. Μόνο έτσι, το χειμώνα μία βόλτα με το αυτοκίνητο. Δεν έχω κάνει μπάνιο. Να σου ευχηθώ όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα και να είσαι πάντα τόσο γλυκιά και τόσο δημιουργική. Να χαίρεσαι την οικογένεια. Ευχαριστώ και εσύ να χαίρεσαι την οικογένεια. Αυτή είναι η Μοσχούλα που όσοι την έχουν γνωρίσει, την έχουν λατρέψει. Το ξενοδοχείο που δεσπόζει με το που θα μπεις στο λιμάνι του Μέριχα είναι το M-Guard Suites. Στην πιο στρατηγική θέση του νησιού και με παροχές που ικανοποιούν τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, το M-Guard Suites θα κλέψει την καρδιά σου. Η δε θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου θα σε εγωιτεύσει. Πας με τη γουρούνα! Πάω! Πάω κάτω για ψώνια! Για ψώνια! Ναι, ναι. Καμικάζι, αγάπη μου! Πόσο υπερήφανος μας κάνεις όλους όταν περνάμε εδώ από τη γειτονιά και βλέπουμε τι έχεις φτιάξει, τι έχεις φιλοτεχνήσει, τι έχεις ζωγραφίσει. Πόσο χρόνο σου πήρε να ζωγραφίσεις όλη τη γειτονιά? Μια πενταετία. Ήτανε δύσκολο όταν κάνεις κάτι? Όχι. Για μένα όχι. Γιατί ζωγραφίζω και το χειμώνα, αλλά μέσα. Σε καντράκια και σε τέτοια. Πώς ξεκίνησε αυτή η τρέλα, Φλόρα μου? Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε. Ναι. Όταν είχα μαγαζί και το έκλεισα. Ναι. Και μετά ήρθα στο σπίτι. Και τρελάθηκα. Και άρχισα τα ντουβάρια. Ας το καλό. Και τώρα που ζωγράφισες όλη τη γειτονιά, τι θα κάνεις, θα ζωγραφίσεις όλη την Κύθνο? Όχι. Σταματάμε εδώ. Σταματάμε, γιατί δεν θέλει όλος ο κόσμος να ζωγραφίζομαι. Υπάρχουν άνθρωποι που... Δεν θέλουν. Η ναυαρχίδα της Κύθνου, χωρίς δεύτερη συζήτηση, είναι η Κολώνα ή αλλιώς η διπλή παραλία. Σας αφήνω να την χαζέψετε, να την ονειρευτείτε και γιατί όχι, να την επισκεφτείτε. Είμαι στην Κολώνα, την περίφημη διπλή παραλία της Κύθνου. Θέλω πραγματικά κάποια στιγμή να το προγραμματίσετε στη ζωή σας, αυτό το καλοκαίρι ή το επόμενο, μην το καθυστερήσετε πολύ όμως, να έρθετε εδώ και να κολυμπήσετε σε αυτά τα καταγάλανα νερά, είτε της μιας πλευράς, είτε της άλλης, αφού η Κολώνα είναι η γνωστή διπλή παραλία. Αυτό είναι Κολώνα Experience, πραγματική εμπειρία. Θέλω να δεις το φόντο πίσω σου, τη μοναδική παραλία της Κολώνας, αλλά να δεις και τη σαρδέλα που έχω εδώ, στο εστιατόριο. Είσαι ωραίος, μου λέει φίλος μου. Θέλω να δεις και το χταποδάκι με τη φάβα. Έχουμε και γαριδούλα και θέλω να πιω αυτό το κρασάκι. Και στην υγειά της υπέροχης, της μοναδικής Κολώνας. Στην υγειά σας. Είναι δυνατόν να είσαι στη διπλή παραλία, την Κολώνα της Κύθνου, να θέλεις να κάνεις μπάνιο, να εκθέσεις κορμί πρόσωπο στον ήλιο και να μην έχεις μαζί σου το αντιλιακό σου Panthenol Extra Sun Care Face and Body. Το συγκεκριμένο είναι εκπληκτικό, το προτιμώ σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα και θα δείτε ότι είναι και δερματολογικά ελεγμένο και ανθεκτικό στο νερό και φυσικά, πολύ σημαντικό γι' αυτό, με άρωμα καρύδας.
Αφού η Κύθνος είναι το νησί των 100 παραλιών, ας πάρουμε μία μικρή γεύση του τι θα ζήσετε αν επιλέξετε να εξερευνήσετε τον θαλάσσιο πλούτο αυτού του ευλογημένου τόπου με σκάφος. Εμείς επιλέξαμε ένα από τα σκάφη της Bayoko Private Cruises και ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Όταν θα έρθετε στην Κύθνο, θα έρθετε οπωσδήποτε στην απόκρουση. Θα ζητήσετε Bayoko Private Cruises. Βλέπετε εδώ το σκάφος, το οποίο μπορείτε να πάρετε και χωρίς δίπλωμα, δηλαδή να το οδηγήσετε μόνοι σας και να πάτε απέναντι στην κολόνα, αλλά και σε άλλες παρθένες παραλίες της Κύθνου. Εδώ, Bayoko Private Cruises, Γιάννης Λεβαντής, εγγύηση. Εάν ψάχνετε ένα οικονομικό ξενοδοχείο στην Κύθνο και μάλιστα σε προνομιακό σημείο για να κάνετε εξορμήσεις αλλά να ζήσετε και τη νυχτερινή ζωή, Κύθνος Bay Δαγκωτό. Το απόλυτο κατάλημα που αγγίζει το 10 σε Booking και TripAdvisor. Είναι δυνατόν να θέλεις να κάνεις μπάνιο, να εκθέσεις κορμί πρόσωπο στον ήλιο και να μην έχεις μαζί σου το αντιλιακό σου Panthenol Extra Sun Care Face and Body. Το συγκεκριμένο είναι εκπληκτικό, το προτιμώ σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα και θα δείτε ότι είναι και δερματολογικά ελεγμένο και ανθεκτικό στο νερό και φυσικά, πολύ σημαντικό γι' αυτό, με άρωμα καρύδας. Αυτό είναι ένα μέρος που μπορείς να το πεις και παράδεισος. Είναι η Αγία Ειρήνη. Όσοι την έχουν επισκεφτεί, την έχουν λατρέψει και θεωρούν ότι είναι από τα καλύτερα μέρη των Κυκλάδων. Και τη συγκρίνουν μάλιστα με πολύ δημοφιλή παραλιακά σημεία της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Νάξου, της Πάρου. Βλέπω καλοζωισμένο, καλοταϊσμένο. Ναι, είμαι και μερακλής. Είστε και μερακλής, φαίνεται. Και εδώ τι λέει, Τζαμάικα. Λοιπόν, ο Αντώνης, όχι από την Τζαμάικα, από την Κύθνο, με το γαϊδουράκι του τον Αντώνη. Ωραίος. Έχεις σκεφτεί σε ποιο νησί θα πας διακοπές? Φέτος ταξιδεύουμε δυτικές Κυκλάδες με τη Zante Ferries από Πειραιά. Με άνεση, ασφάλεια και αξιοπιστία. Σε αυτές τις διακοπές ψηφίζω Διονύσιο Σολωμό. Κλείσε τα εισιτήριά σου έγκαιρα και κέρδισε έκπτωση έως 30%. Πληροφορίες στο zanteferries.gr. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει γράψει ιστορία στα ελληνικά γήπεδα, ο Γιάννης Καραλής, επιχειρηματίας στην Κύθνο. Πώς προέκυψε αυτό, ρε Γιάννη? Το ποδόσφαιρο τελειώνει, είναι ένα επάγγελμα με ημερομηνία λήξης. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι. Ο αδερφός μας ασχολείται χρόνια με την εστίαση. Εδώ πώς παίζεις μπαλίτσα? Δηλαδή, συγγνώμη, στο γήπεδο παίζεις μπαλίτσα, σκοράρεις με το κεφάλι, με το πόδι. Στο μαγαζί, στο μπιτσόμπαρο, πώς παίζεις μπαλίτσα? Τι μπαλίτσα παίζεις εδώ, δηλαδή? Παίζω μπαλίτσα με τον κόσμο. Γιάννη μου, ποιο είναι το γκολ που έχεις πανηγυρίσει περισσότερο από ποτέ στη ζωή σου? Δύο είναι τα γκολ που έχω πανηγυρίσει πολύ στη ζωή μου. Το ένα είναι παίζα στον Ατρόμητο, παίζαμε με τον Ιωνικό ένα ντέρμπι, παρότι έχω αγωνιστεί και δύο ομάδες. Ένα ντέρμπι μέσα στην Νίκαια πρωτιάς,
ανόδου δηλαδή, γιατί στη Β' Εθνική. Και πέτυχα τον νικητήριο γκολ 0-1 και υπάρχει και ανάλογη φωτογραφία. Ωραίο. Στα κάγκελα έξαλα να πανηγυρίζω. Στα κάγκελα. Στα κάγκελα. Καλά, αυτό θα ήθελα να το ζήσω κι εγώ στους ποδοσφαιριστές. Να βάλω ένα γκολ και να πάω στα κάγκελα και να λέω για πάρτι σας. Το δεύτερο γκολ που έχω είναι μια assist που έχω βγάλει στην ΑΕΚ. Ήμασταν 1-1 με τον Όφη στο ΆΚΑ και έκανα μια σέντρα και ο Μιχάλης ο Παυλής έκανε το 2-1, μια τεράστια νίκη για την ομάδα μας, για την ΑΕΚ. Αυτό είναι. Και πανηγυρίστηκε, πανηγύρισα πιο πολύ, παρότι δεν το πέτυχα, το έδωσα. Είναι μισό γκολ. Είναι μισό γκολ η assist που λένε. Είναι δυνατόν να είσαι στη διπλή παραλία, την κολόνα της Κύθνου, να θέλεις να κάνεις μπάνιο, να εκθέσεις κορμί πρόσωπο στον ήλιο και να μην έχεις μαζί σου τον αντιλιακό σου. Panthenol Extra Sun Care Face and Body. Το συγκεκριμένο είναι εκπληκτικό, το προτιμώ σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα και θα δείτε ότι είναι και δερματολογικά ελεγμένο και ανθεκτικό στο νερό και φυσικά, πολύ σημαντικό γι' αυτό, με άρωμα καρύδας. Τον ανθρώπινο λάθος, τον ανθρώπινο λάθος. Θέλω λοιπόν, επειδή βρεθήκαμε από την Κύμη που είναι Αιγαίο, στην Κύθνο που είναι Αιγαίο, ναι, να μου πεις πώς σου φαίνεται η Κύθνος. Έχω τρελαθεί. Έχω έρθει από παιδάκι στην Κύθνο και βλέπω ένα τελείως διαφορετικό νησί με αυτό που είχα αφήσει πολλά χρόνια πριν βέβαια εγώ. Βλέπω ένα νησί που βρίσκεται σε τρελή ανάπτυξη. Έτσι. Βλέπω υπέροχο κόσμο. Είμαστε να πούμε στον κόσμο στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε ένα υπέροχο live στο Μαρακέστας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο της Κύθνου. Όπου εγώ θέλω μόνος μου είμαι τώρα να σε χειροκροτήσω για την ψυχή που καταθέτεις στα live σου. Πραγματικά. Αφροδίτη, συμφωνείς? Συμφωνεί. Είχαμε μια πολύ ωραία βραδιά και η Κύθνος με εντυπωσίασε τόσο με τις φυσικές ομορφιές, με το φαγητό, αλλά κυρίως με τον κόσμο. Πολύς κόσμος, νέος κόσμος, ωραίος κόσμος, ωραία μαγαζιά, ωραία ενέργεια. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα το καλοκαίρι, νομίζω. Οι Κυθνοί λέγονται και θερμιώτες. Δεν θα μπορούσαν να μην είναι θερμοί άνθρωποι. Η Κύθνος αλλιώς λέγεται και από τα ζεστά νερά. Μπράβο. Η Κύθνος αλλιώς λέγεται και θερμιά. Okay, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, είδες. Άρα, έκανες μια καλή αρχή για να έρθεις εδώ και να μαθαίνεις συνέχεια πράγματα. Καλό καλοκαίρι. Υγεία, χαμόγελο, αισιοδοξία και ξέρεις που θα με βρεις. Ξέρετε που θα τον βρείτε. We'll be right back.